πανηγυρικό λόγο σήμερα. Το πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει η κυρία Ζαφυρία Κουρή του Μιχαήλ, απόγονος οικογένειας Αντώνιου Ριχνού, κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Βυζαντινής Φιλολογίας. Παρακαλείτε να προσέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριοι Διοικητά της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες, κυρίες και κύριοι. Η 28η Οκτωβρίου είναι διπλή εορτή με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Τιμάμε και μνημονεύουμε το ιστορικό όχι που βροντοφώναξαν οι Έλληνες στους επίδοξους Ιταλούς κατακτητές το 1940, μα παράλληλα εορτάζουμε και την Αγία Σκέπη, την Παναγία, που τότε, τώρα και πάντοτε στέκει προστάτηδα των Ελλήνων στους δίκαιους αγώνες τους για την ελευθερία. 28 Οκτωβρίου 1940, μία επέτειος, ένας θρύλος, μία μνήμη και ένα χρέος. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκησε από το Σεπτέμβριο του 1939 έως το Σεπτέμβριο του 1945 και άφησε πίσω του πάνω από 60 εκατομμύρια νεκρούς. Από την πλειονότητα των ιστορικών θεωρείται ως συνέχεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί στην ουσία τα αίτια και οι δυνάμεις που το προκάλεσαν ήταν οι ίδιες. Μερικές από τις βασικές αιτίες του πολέμου ήταν οι επαφθείς όροι που επιβλήθηκαν στην ηττημένη Γερμανία από τη Συνθήκη των Βερσαλιών και η τάση των χωρών του φασιστικού άξονα Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Στη Γερμανία κυβερνούσε από το 1933 ο Αδόλφος Χίτλερ, που επιδίωκε να ανορθώσει το γόητρο της καταρακωμένης χώρας του και να πάρει εκδίκηση από τους Αγγλογάλους για την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική. Έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους γερμανούς συμμάχους του άξονα ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Στο μεταξύ στην Ελλάδα είχε επιβληθεί το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά στις 4 Αυγούστου του 1936, με αποτέλεσμα στις κρίσιμες για τη χώρα μας ώρες του 40, ο λαός μας να είναι διχασμένος. Τα ιστορικά γεγονότα ξεκινάνε με τον άνανδρο τορπιλισμό της σημεοστολισμένης Έλλης έξω από το λιμάνι της Τίνου, ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου του 1940, γύρω στις 8.30 το πρωί. Είχε ήδη θυγεί η εθνική και θρησκευτική αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Την επαύριο του τορπιλισμού της Έλλης, η ελληνική κυβέρνηση αποσιώπησε ότι η επίθεση ήταν έργο των Ιταλών. Παρά τα διάσηστα στοιχεία και τις υποψίες του λαού για τους ενόπους, η Ελλάδα απέφυγε τη σύραξη, ώσπου την Τρίτη πρωινή της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, ξύπνησε το Μεταξά και του επέδωσε ιδιόχειρα τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να επιτρέψει στους Ιταλούς να εγκατασταθούν στρατιωτικά στη χώρα μας, διαφορετικά το λόγο θα είχαν τα όπλα. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε την ιστορική φράση «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο». Με άλλα λόγια, το βροντόφωνο, μυριόστομο, πανεθνικό όχι. Πριν καν λήξει επισήμως το τελεσίγραφο, ο Ιταλικός στρατός είχε εισβάλει στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο, μη τηρώντας ούτε καν τα προσχήματα.
και ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών διακόπτει τις εκπομπές του και μεταδίδει. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερα ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Ο στρατός μας αμήνεται του πάτριου εδάφους. Ζήτω το έθνος! Έτσι οδηγούμαστε πάνω στα ηρωικά βουνά της Πίνδου για τον υπερπίστεως και ελευθερίας αγώνα. Ο αδάμαστος ελληνικός λαός με την κήρυξη του πολέμου ξεχύθηκε στους δρόμους διαδηλώνοντας την απόφασή του για αγώνα μέχρι σε σχάτο. Η συμφιλίωση επήλθα καριέα. Ο διχασμός που είχε προκαλέσει η δικτατορία της 4ης Αυγούστου σαρώθηκε. Οι επίστρατοι παρουσιάζονταν στις μονάδες κατάταξης, δίνονταν και αναφορούσαν τραγουδώντας για το μέτωπο. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στη φάση από την 28η Οκτωβρίου ως την 13η Νοεμβρίου του 1940, ο ελληνικός στρατός βρέθηκε σε θέση άμυνας και τελικά σταμάτησε την Ιταλική προέλαση. Στη συνέχεια οι Έλληνες στρατιώτες εισήλθαν στο έδαφος της Βορείου Ηπείρου, πετυχαίνοντας για περίπου 2 μήνες μεγάλες στρατιωτικές νίκες σε βάρος των Ιταλών. Στην τρίτη φάση του πολέμου, από την 7η Ιανουαρίου έως την 26η Μαρτίου του 1941, που αποαμυνόμενοι οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση και ελευθέρωσαν το Αργυρόκαστρο και την Κοριτσά και ανάγκασαν όλο τον κόσμο να παραμιλάει έκπληκτος από την απρόσμενη εξέλιξη. Η ελληνική ψυχή, ατσαλωμένη από το δίκαιο και την αίσθηση του χρέους, συνέδριψε και πάλι το Μάρτιο του 1941 τις Ιταλικές δυνάμεις στη Νεαρινή, όπως την ονόμασαν επίθεση. Στο ύψομα 731 της Βορείου Ηπείρου γράφτηκαν νέες λαμπρές σελίδες δόξας. Ο Μουσολίνι επιστρέφει απογοητευμένος στην Ιταλία. Η ώρα της γερμανικής επέμβασης είχε φτάσει για να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί για τις δυνάμεις του άξονα. Ύστερα από τριήμερη ηρωική αντίσταση των λιγοστών Ελλήνων υπερασπιστών των οχυρών στα ελληνοϊουγκοσλαβικά σύνορα, οι σιδηρόφρακτες ναζιστικές μεραχίες βρίσκουν διέξοδο από την κοιλάδα του Αξιού και την 9η Απριλίου φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Η αντίσταση των Ελλήνων ήταν παραπάνω από ηρωική. Η αυτοθυσία που έδειξαν στην ανίκητη μέχρι τότε πολεμική μηχανή των Ναζί ανάγκασε τον Χίτλερ να παραδεχτεί ότι οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν με παράπτωμη και ύψιστη περιφρόνηση προς το θάνατο. Για του λόγου του αληθές, ας θυμηθούμε τι είπε ο Χίτλερ για τους Έλληνες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο το Μάιο του 1941. Χάρη της ιστορικής αληθείας, οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνο οι Έλληνες εξ όλων των αντιπάλων, οι οποίοι με αντιμετώπισαν, εμπολέμησαν με παράτολμο θάρρος και υψίστην περιφρόνηση προς τον θάνατο. Την 27η Απριλίου, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Αθήνα. Μετά, σειρά έχει Κρήτη, που ύστερα από δεκαήμερη ηρωική αντίσταση των κατοίκων της, στα τέλη Μαΐου του 1941, έπεσε στα χέρια των κατακτητών, σηματοδοτώντας την έναρξη τριπλής κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα, την ιταμένη Ιταλία, τη Γερμανία και τη σύμμαχό τους Βουλγαρία. Η Ελλάδα μπορεί να ιτήθηκε στρατιωτικά, όμως ο λαός κάθε άλλο παρά εγκατέλειψε τη μάχη. Συγκροτήθηκαν αντιστασιακές ομάδες που πολεμούσαν τον εχθρό στα βουνά και προέβαιναν σε δολιοφθορές της πόλης. Αντίσταση δύο ειδών, παθητική και ενεργητική. Παθητική με τιμή συνεργασία με τους Γερμανούς και ενεργητική δημιουργώντας ένοπλα σώματα. Αλλά και ο ιερός κλήρος δεν έμεινε αμέτωχος. Η Εκκλησία απέδειξε τότε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ο ρόλος του περιορίζεται στα συσίδια όπως κάποιοι λανθασμένα θεωρούν σήμερα, αλλά συμμετέχει στον πόνο και τις θυσίες του λαού, ευλογώντας όταν χρειαστεί ακόμα και τα όπλα, χάρη των δικαίων και ιερών αγώνων του έθνους. Βαρύς ο φόρος αίματος για τους Έλληνες. Η γερμανική κατοχή στοιχίζει τη ζωή σε 500.000 Έλληνες, μισή από την πείνα. Η χώρα μας είχε αναλογικά με τον πληθυσμό της τους περισσότερους νεκρούς από κάθε άλλη χώρα. Η Ήδρα, ως κατεξοχήν ηρωικό νησί, συνέβαλε στον αγώνα του έθνους με το αίμα των πεσόντων της, τα ονόματα των οποίων κοίτονται στο αναθεματικό μνημείο περιβόλου Ιεράς Μονής Κοιμήσεως του τόπου Ήδρας, καθώς και των Ιδραίων αγωνιστών της αντίστασης και στους οποίους αποτείουμε φόρο τιμή σήμερα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και να μνημονέψω και τον πρόγονό μου, δήμαρχο του νησιού την εποχή του πολέμου, εξέχοντα ακαδημαϊκό, ιστορικό,
γιατρό και εφευρέτη Αντώνιο Λιγνό, ο οποίος αγωνίστηκε για την επιβίωση των δημοτών του, ακόμα κατά τους παλαιούς καιρούς της κατοχής, προσφέροντας ουσιαστικό κοινωνικό έργο, επανερχόμενο στο αξίωμά του μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος. Η πολυπόθητη ελευθεριά ήρθε για την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944, ύστερα από αλλεπάλληλες ήττες των Γερμανών και των συμμάχων τους σε όλα τα πολεμικά μέτωπα. Ήταν Οκτώβριος όταν ο τόπος μας ξανά έγινε ελεύθερος, ύστερα από χρόνια σκλαβιάς, θανάτων, ηρωισμών και ολοκαυτωμάτων. Το όχι είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι σταθμός με βαρύ νόημα, γιατί θα συμβολίζει η αιώνια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή μήνα και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας. Το μήνυμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση και ελευθερία. Οι λαοί σε όλο τον κόσμο δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους. Ο καθημερινός αγώνας για επιβίωση είναι αυτό που τους ενώνει κόντρα στα σχέδια των κατά καιρούς παραφρόνων, υπεριαλιστών και πλουτοκρατών. Η σημερινή πολιτική συγκυρία στην πατρίδα μας είναι πολύ δύσκολη και προσφέρεται για προπαγάνδα, εκμετάλλευση και καπηλεία από ακραίες ομάδες διαφορετικών και αντιτιθέμενων ιδεολογικών χώρων. Αλίμον όμως το λαό που λησμονεί την ιστορία του. Είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει και μάλιστα με τις μελανότερες σελίδες αυτής. Η ιστορία δεν είναι παρά ένας ατελείωτος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Εμείς έχουμε την τύχη, οι ρίζες μας, να έχουν ένα παρελθόν μοναδικό στον κόσμο. Ελλάδα, η χώρα του φωτός και του πολιτισμού, ή ηρώων, μαρτύρων της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ορθοδοξίας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος. Σας ευχαριστώ.